Σήμερα, Κροατή μου, είναι η Παγκόσμια ημέρα νοητική ιδιοκτησία. Ένα άγχο λιγότερο για μα που δεν έχουμε να υπερασπιστούμε και αυτή την ιδιοκτησία. Όχι ότι έχουμε κάποια άλλη να υπερασπιστούμε, αλλά αυτή είναι μια συζήτηση για μια άλλη Παγκόσμια ημέρα. Σήμερα ξεκινάει και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών. Με ενιαίο μήνυμα το Α προστατευτούμε όλοι μαζί, τα εμβόλια σώζουν ζωέ. Και μηνύματα διαμαρτυρία και οργή για πρόβατα και αφελεί ευκολόπιστου σε 3, 2, 1. Πάμε. Τέλο, σήμερα είναι η διεθνή ημέρα για την καταστροφή του Τσέρνομπιλ. Όταν έστω και για λίγο πιστέψαμε ότι όσον επιζήσουμε, η ζωή μα δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια. Και για πολλού, Όντω δεν ήταν. Σαν σήμερα το 1822 τίθεται σε ισχύ ο πρώτο φορολογικό νόμο των επαναστατημένων Ελλήνων με την επιβολή τη δεκάτη επί των καρπών. Δεν χάσαμε χρόνο καθόλου όσον αφορά του φόρου, τα αντανακλαστικά μα πιο γρήγορα και από τον Flash Gordon, γιατί οι σφοροαπαλλαγέ τώρα ε, πρέπει να το σκεφτούμε λίγο να περάσουν από την Επιτροπή, να φτάσουν στην εκτελεστική, να επαναξιολογηθούν, να σταλούν πίσω στην ομοθετική και βλέπουμε και κάνουμε. Ή δεν κάνουμε. Μάλλον δεν κάνουμε. Σίγουρα δεν κάνουμε. Το 1877 ανακαλύπτεται στην Ολυμπία από ομάδα Γερμανών Αρχαιολόγων ο Ερμή του Πραξιτέλη. Χαρέ που θα έκανε ο Πραξιτέλη που βρέθηκε ο Ερμή του. Γυναίκα, δεν θα το πιστέψεις Τι έγινε, πήγε στο αλέτα χωρί να λερώσει το καπάκι. Όχι, ο Ερμή. Τι ο Ερμή. Άσε τίποτα. Πάω του αλέτα. Σαν σήμερα το 1902 η Manchester United μετονομάζεται σε Manchester United διότι μέχρι τότε την έλεγαν Newton Heath το οποίο περισσότερο με όνομα Super Hero ακούγεται παρά το όνομα της δεύτερης πιο επιτυχημένης ομάδας στο νησί και μηνύματα ικανοποίησης από φίλους του λιμανιού και προσκυνητές του Anfield σε 3, 2, 1... Πάμε πάλι. Σαν σήμερα το 1926 ιδρύεται και επισήμω ο Πανθεσσαλονίκιο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών με την έγκριση του καταστατικού του από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκη, ο οποίο είχε την πρώτη συμμετοχή του στου ομίλου του Champions League την χρονιά ακριβώ που τελέστηκαν τα εγγένεια του Μετρό τη Θεσσαλονίκη. Το 1933 ιδρύεται από του Ναζί η Γκεστάπο, η μυστική κρατική αστυνομία τη Ναζιστική Γερμανία, η οποία βασάνισε και εκτέλεσε εκατοντάδε χιλιάδε Στι στις κατεχόμενες από τους Ναζί Το 1937 η γερμανική πολεμική αεροπορία βομβαρδίζει και καταστρέφει ολοκληρωτικά τη βασική πόλη της Γκουέρνικα στην Ισπανία. Γεγονός που όπλησε τα πινέλα του Παύλο Πικάσο και μέσα από τα ερήπια αυτής της καταστροφής γεννήθηκε ο διάσημος πινακάς του. Στις 26 Απριλίου του 1959 θα γεννηθεί ο συνθέτης και ερμηνευτής Παπα αλλά ο Θανάσης, ο Σαμάνος, ο βραχνός προφήτης. Το 1986 θα λάβει η χώρα η έκρηξη στον πυρηνικό σταθμό του Τσέρνομπιλ της τότε Σοβιετικής Ένωσης τωρινής Ουκρανίας, το μεγαλύτερο πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μια ιστορία που έφτασε τον ανθρώπινο πανικό στα άκρα, και όταν λέω άκρα εννοώ τρία χέρια και τέσσερα πόδια. Σαν σήμερα το 1999 ο Diego Αρμάντο Μαραντόνα συλλαμβάνεται στο Buenos Άιρε για κατοχή ναρκωτικών. Για ποιο σκοπό είχατε όλη αυτή την ποσότητα, κύριε Μαραντόνα, για εμπόριο, απλή μεταφορά, για προσωπική χρήση, ήταν μόνο για εσά, προσφέρετε και σε άλλου, κάνετε χρόνια χρήση. Ναι. Αυτά είχαμε και σήμερα, Κροατή μου και αύριο καινούρια, μέχρι τότε να αγαπά πολύ και να γράφει ιστορία.